Εκατοντάδες πολίτες κρατώντας αναμένες λαμπάδες φώτισαν τους δρόμους του Ρεθύμνου το βράδυ της Παρασκευής στα πλαίσια της 22ης λαμπαδιοδρομίας εθελοντών αιμοδοτών του νομού. Το μήνυμα απλό και ηχηρό. Η προσφορά στον συνάνθρωπο και η αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας δεν κοιτάζουν ηλικία και σύνορα και αποτελούν το πολύτιμότερο αγαθό. Το αίμα δεν μπορούμε να το παράγουμε σε ένα εργοστάσιο. Πρέπει εμείς συνειδητά, με τη συνείδησή μας και την ευαισθησία μας, να μπούμε στη διαδικασία του εθελοντισμού και να προσφέρουμε 10 λεπτά από τη ζωή μας. Προσφέρουμε στον πάσχοντα συνάνθρωπο, γιατί είναι στο αίμα μας να προσφέρουμε. Ο καθένας από το μετερίζει του. Η πίστη ενώνει οπλαρχηγούς και αγίους τους αγώνες και οι τέσσερις οι μάρτυρες πομένους τους αιώνες. Σήμερα είναι μια σημαδιακή ημερομηνία για το Ρέθυμνο. Όλοι οι λαογραφικοί όμιλοι είμαστε ενωμένοι να τιμήσουμε τους τέσσερις μάρτυρες που φέτος έχουμε την τιμή να είναι η επέτειος των 200 ετών και να βρισκόμαστε όλοι μαζί μονιασμένοι εδώ. Η τελετή αφής της φλόγας της αγάπης πραγματοποιήθηκε στις Μέλαμπες Αγίου Βασιλείου και έφτασε στην πλατεία γνώστου στρατιώτη, εκκινώντας την πομπή των λαμπαδιοδρόμων με την τελετή λήξης και το άναμα του βωμού να λαμβάνει χώρα στην πλατεία του Ιερού Ναού των Τεσσάρων Μαρτύρων σε κλίμα συγκίνησης, τιμώντας παράλληλα και τα 200 χρόνια από το μαρτύριο των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στο Ρέθυμνο. Η αγάπη, η προσφορά, ο εθελοντισμός δεν αναστέλνουν αληθινά τον άνθρωπο. Δεν του δείχνουν ένα δρόμο και ένα τρόπο ζωής που πραγματικά τον κάνει ουράνιο και αιώνιο άνθρωπο. Η λαμπαδιοδρομή αυτή λοιπόν είναι μια κοινωνική πράξη που μας υπενθυμίζει τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς και της συνεργασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και αποδεικνύει κάτι που είναι πάρα πολύ απλό, ότι όλους μας ενώνει η αγάπη και στην προκείμενη περίπτωση η αγάπη έχει χρώμα και το χρώμα αυτό είναι κόκκινο. Σας καλώ να κρατήσουμε τη φλόγα της αγάπης ζωντανή στις καρδιές μας, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις δράσεις του Συλλόγου και να γινόμαστε παράδειγμα προς μίμηση για τις επόμενες γενιές. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρεθύμνου Δότες Ζωής, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και τους Κουρίτες. Η βραδιά πλαισιώθηκε μουσικά από το Σύφη και το Γιάννη Τσουρδαλάκη με τα συγκροτήματά τους.